Χαίρετε λοιπόν, πολύ σύντομα και επιγραμματικά τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Πριν λίγες ώρες είχαμε στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Ερμού μία επίθεση από Ιρακινό, ο οποίος με μαχαίρι τραυμάτισε πολύ σοβαρά μία Ελληνίδα, όπου αμέριμνα έκανε τα ψώνια της. Μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες είναι πρωτόγνωρες για τη χώρα μας. Μέρα μεσημέρι στο κέντρο που είναι γεμάτο με αστυνομία η περιοχή, ένας άγνωστος μαχαίρωσε μία άγνωστη χωρίς να ξέρουμε καν τον λόγο. Η ανασφάλεια των Ελλήνων πολιτών δυστυχώς περνάει σε άλλα επίπεδα πλέον. Λίγο πιο πέρα από αυτό που σας ανέφερα τώρα, συγκεκριμένα στα Εξάρχεια, συνελήφθησαν πριν λίγες ώρες και αυτό Τούρκοι οι οποίοι οπλοφορούσαν χωρίς να έχουν άδεια για τα όπλα. Κάτι το οποίο γεννά πολλά ερωτηματικά για το ποιον λόγο χρειαζόταν να οπλοφορούν, τι κάναν αυτοί οι άνθρωποι εκεί, περιμέναν κάποια εντολή, θέλαν να δώσουν κάποια εντολή, είχαν κάποιον στόχο. Όλα αυτά καλό θα ήταν να ερωτηθούν και να τα μάθουμε. Επειδή ο Γάλλος πρόεδρος ανακάλυψε πως οι Γάλλοι πολίτες δεν θα το στηρίξουν στην απόφασή του στο να στείλει στρατό μέσα στην Ουκρανία, όλος ο γαλλικός λαός βράζει μετά από αυτές τις δηλώσεις του Γάλλου πρόεδρου. Συγκεκριμένα έχουμε μέχρι και γκράφιτι στους τοίχους όπου τον ονομάζουν λέγοντας «Μακρόν δεν θα πεθάνουμε για την Ουκρανία». Ο Γάλλος πρόεδρος λοιπόν επιζητά την συμμετοχή και συνενοχή και των υπόλοιπων κομμάτων. Σήμερα λοιπόν κάλεσε τους αρχηγούς όλων των κομμάτων της Γαλλίας για να συζητήσουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Να πείτε τι, να κοροϊδέψετε όλοι μαζί το γαλλικό λαό. Καλή τύχη σε αυτό. Πάμε τώρα στο μέτωπο της Ουκρανίας, όπου Ρώσοι υπέκλεψαν συνομιλίες Γερμανών αξιωματικών που σχεδίαζαν τον βομβαρδισμό της γέφυρας του Κέρτς. Στον σχεδιασμό αυτό επίσης εμπλεκόντουσαν και Βρετανοί όπως και Αμερικανοί. Σε όλα τα μεγάλα χτυπήματα τα οποία δέχθηκε η Ρωσία έως τώρα, γνωρίζουμε πολύ καλά και έχει αποδειχτεί πολλάκις πως κρύβονται από πίσω και οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί. Τώρα βλέπουμε να συμμετέχουν και οι Γερμανοί σε αυτό το παιχνιδάκι. Ο Ρώσος πρόεδρος εξωτερικών, Σεργέι Λαυρόφ, δήλωσε πως ξέρουμε, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το ΝΑΤΟ ανεπισήμως εδώ και πολύ καιρό μάχεται εναντίον μας μέσα στην Ουκρανία. Σχετικά με τη συμμετοχή της Γαλλίας στον πόλεμο και άλλων ατοικών χωρών, σε λίγο θα σας πω και για ποιο λόγο γνωρίζουμε πλέον επισήμως για την επερχόμενη εμπλοκή του ΝΑΤΟ σε πόλεμο με τη Ρωσία. Σχετικά λοιπόν με την εμπλοκή διαφόρων χωρών στον πόλεμο μέσα στην Ουκρανία εναντίον των Ρώσων, εχθές ανάρτησα μία ψηφοφορία, όπου μπορείτε και τώρα να μπείτε να τη βρείτε, στην κοινότητα της αγωγής, με σκοπό να επιλέξετε για το εάν συμφωνείτε με την αποστολή Ελλήνων στρατιωτών στην Ουκρανία εναντίον των Ρώσων, και μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα είναι αξιοσημείωτα, καθώς σχεδόν με 8.000 συμμετοχές έως τώρα έχετε αποφασίσει πως κατά 99% διαφωνείτε με κάτι τέτοιο και μόλις 1% συμφωνεί με αυτό. Θα μου πείτε, Μάριε, στέκει ένα τέτοιο ερώτημα? Μετά από αυτό που θα σας διαβάσω θα καταλάβετε ότι όχι μόνο στέκει, αλλά είναι και επιβεβλημένο να φτάσει ίσως και υπό τη μορφή δημοψηφίσματος. Ο Lloyd Austin λοιπόν, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, δήλωσε μόλις σήμερα επισήμως και δημοσίως πως εάν η Ουκρανία χάσει τον πόλεμο, κάτι το οποίο ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας, όλοι το ξέρουν και οι Αμερικανοί και εμείς και η τελευταία γιαγιά στο τελευταίο χωριό της Ελλάδος το γνωρίζει, πως η Ουκρανία πρόκειται να χάσει τον πόλεμο είναι θέμα πλέον μηνών. Εάν λοιπόν λέει χάσει η Ουκρανία, εγώ θα σας πω όταν χάσει η Ουκρανία τον πόλεμο, τότε σύμφωνα με τον ίδιο θα αναγκαστούμε να πολεμήσουμε κατά της Ουκρανίας. Καταρχάς, από πού και σου που θα αναγκαστείτε? Ποια είναι η ανάγκη να πολεμήσετε τη Ρωσία? Αυτό θα πρέπει να μας το αιτιολογήσετε. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ έδωσε αυτή την απάντηση σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Ρώσου Προέδρου πως αν μεταφερθούν νατοϊκά στρατεύματα στην Ουκρανία, τότε θα ξεκινήσει ένας πυρηνικός πόλεμος. Με αφορμή λοιπόν αυτές τις δηλώσεις, ο Lloyd Austin είπε πως μόλις χάσει τον πόλεμο η Ουκρανία, θα πάμε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Η απάντηση ήρθε άμεσα και πληρωμένη από την υπεύθυνη τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, λέγοντας μέσα σε δύο λέξεις όλη την πραγματικότητα. Είστε τρελοί. Εγώ θα έλεγα ότι αυτοί δεν είναι τρελοί, αυτοί ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Αυτό που προσπαθούν είναι να τρελάνουν όλους τους άλλους, είτε και να τους εξοντώσουν. Λοιπόν, την τελευταία φορά που το κοίταξα, και αν θυμάμαι καλά και δεν με απατάει η μνήμη μου, αυτό φαντάζομαι να το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, είναι ότι μέλος του ΝΑΤΟ είναι και η χώρα μας. Από πού και ως πού, καταρχάς,
δηλώνει ο υπουργός των ΗΠΑ πως όλο το ΝΑΤΟ θα πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας. Δεν μιλάει δηλαδή, δεν μίλησε μόνο για τη χώρα του, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν είπε ότι οι ΗΠΑ θα πολεμήσουν με τη Ρωσία όταν ιτηθεί η Ουκρανία. Είπε συγκεκριμένα ότι το ΝΑΤΟ θα βρεθεί σε πόλεμο με τη Ρωσία. Θα μου πεις ότι αυτό ναι, ήταν γνωστό σε όλους. Απλά θέλω να τονίσω την αλαζονία αυτών των ανθρώπων, όπου αποφασίζουν προτού ρωτηθούν οι λαοί των χωρών που συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ για το εάν θέλουν να πάνε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Και επειδή λοιπόν αυτό αφορά και εμάς, αφού είμαστε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, τα λόγια του συγκεκριμένου ανθρώπου έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και είναι πολύ σημαντικά ακόμα και για τις ζωές μας. Δηλαδή, αποφασίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για το εάν εμείς εδώ στην Ελλάδα, χώρια τις υπόλοιπες χώρες, για το εάν λοιπόν εμείς θα πάμε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Και ποιος είσαι εσύ που θα αποφασίσεις για τις ζωές μας? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια εάν ανέχεστε ένας Αμερικανός υπουργός να αποφασίζει για τις ζωές των Ελλήνων πολιτών. Επίσης, ζητώ και σε εσάς να μπείτε μέσα στην ψηφοφορία να επιλέξετε για το εάν επιθυμείτε να πολεμήσουμε με τους Ρώσους ή όχι. Γιατί, όπως βλέπετε, το σχέδιό τους προχωρά, δεν τους ενδιαφέρει η αντίθετη άποψη του κόσμου, διότι μην νομίζετε ότι οι Αμερικανοί επιθυμούν πόλεμο με τη Ρωσία. Είστε γελασμένοι αν νομίζετε κάτι τέτοιο. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε με μια διεθνή σπήρα, η οποία αποφασίζουν για εθνικά ανεξάρτητα κράτη. Όπως ένα από αυτά είναι και η χώρα μας. Λοιπόν, συμφωνείτε ότι θα πρέπει να διεξαχθεί ένα δημοψήφισμα για ένα τόσο σοβαρό λόγο, ή μπορεί οποιοδήποτε να μας εμπλέξει σε πόλεμο με τον οποιονδήποτε, δεν έχει σημασία αν αυτό είναι η Ρωσία ή οποιοδήποτε άλλος, από τη στιγμή που δεν μας πειράζει, δεν μας επιτίθεται κάποιος, καλό θα ήταν να μην ενοχλούμε κι εμείς. Δηλαδή δεν έχει σημασία για το εάν μας πάνε σε έναν πόλεμο με μια υπερδύναμη. Ακόμα και μια μικρή χώρα να ήταν που θα μπορούσαμε εύκολα να τη χτυπήσουμε, δεν θα ήταν σωστό. Θέλω λοιπόν την άποψή σας πάνω σε αυτό. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια, μπείτε μέσα στην ψηφοφορία να επιλέξετε κι εσείς. Αυτά τα λίγα για σήμερα. Κοινοποιούμε το βίντεο γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Σοβαρεύουν μέρα με τη μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.